δούμε να το διερευνήσουμε. Ο Μάριος Διονέλης. Έλα, καλημέρα, Μάριε. Τι κάνεις? Γεια σας, καλημέρα. Εγώ είμαι καλά. Έχω δύσκολα νέα για τον άνθρωπο ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα απασχόλησε την επικαιρότητα. Είναι ένας 35χρονος από την Ιερά Πέτρα, ο οποίος έκανε το εμβόλιο της AstraZeneca και παρουσίασε 11 μέρες μετά ένα περιστατικό σοβαρής θρόμβωσης. Αυτό τον οδήγησε εκτάκτως στο χειρουργείο. Οι ημερομηνίες που έχουν συμβεί τα περιστατικά είναι μέσα στο πλαίσιο των παρενεργειών, έτσι όπως έχουν εν πάση περιπτώσει εμφανιστεί. Εκείνο που βέβαια που μένει να δούμε είναι αν είναι όντως παρενέργεια του εμβολίου, αυτό θα το πούνε οι γιατροί, όχι εμείς. Συγγνώμη. Ωστόσο η είδηση η σημερινή, ναι, ναι. Για πες. Είναι ότι ο άνθρωπος ενώ κινδύνευσε να χάσει το πόδι του, νοσηλεύτηκε με θρόμβωση στο πόδι. Είναι στο νοσοκομείο, υπέστη και δεύτερη θρόμβωση, αυτή τη φορά στις καροτίδες. Σε ποιο νοσοκομείο? Έκανε ένα δεύτερο. Στο Ηράκλειο. Είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ναι. Ο άνθρωπος είναι από την Ιερά Πέτρα. Ναι. Η σειρά των γεγονότων ήταν ότι έκανε τη Μεγάλη Πέμπτη το εμβόλιο της AstraZeneca. Είχε κάποια αρχικά συμπτώματα, πυρετό, μυαλγίες, πονοκεφάλους, που όμως πέρασαν. Ναι. Από εκεί και πέρα μέσα σε 11 μέρες, στις 10 Μαΐου συγκεκριμένα, μέσα δηλαδή στο πρώτο 15ήμερο από το εμβόλιο, εμφάνισε μια πολύ σοβαρή θρόμβωση. Ξαφνικά πήγαινε ο άνθρωπος στη δουλειά του και παρέλυσε το πόδι του το αριστερό, δεν μπορούσε να περπατήσει. Οπότε ξεκίνησε από πονοκεφάλους λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό και μετά άρχισε να έχει πόνους στο πόδι και εκεί πήγε στο νοσοκομείο. Ξεκίνησε από πονοκεφάλους, πέρασαν οι πονοκέφαλοι. Αυτό είναι η αρχική παρενέργεια που έχει πολλοί κόσμοι. Ναι. Μιλάμε όμως για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αθλητής, είναι 35 χρονών, υγιέστατος, δεν είχε κανένα υποκείμενο νόσημα. Έχω μιλήσει νωρίτερα με τους δικούς του ανθρώπους. 35 χρονών. Και ξαφνικά κόντεψε να χάσει το πόδι του. Μάλιστα. Σε ένα περιστατικό που ευτυχώς βρέθηκε μια φαρμακοποιός πολύ κοντά στην Ιερά Πέτρα. Ο άνθρωπος παρέλυσε, έπεσε κάτω και διέγνωσε η φαρμακοποιός ότι πρόκειται για θρόμβωση και μεταφέρθηκε επειγόντως εσπευσμένα για χειρουργείο. Έκανε επέμβαση, αφαιρέθηκε η θρόμβωση. Μάλιστα, για κάποιες ώρες θεωρούσαν δεδομένο οι γιατροί ότι θα ακροτηριαστεί. Ευτυχώς ο άνθρωπος γλίτωσε. Από τότε παρέμενε νοσηλευόμενος στο Ηράκλειο, πια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Και χθες το μεσημέρι, ενώ επρόκειτο να υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις ρουτίνας, παρουσίασε και άλλο περίεργο περιστατικό που ανησύχησε τους γιατρούς. Διέγνωσαν ξανά θρόμβωση, αυτή τη φορά στην αριστερή καροτίδα. Στην καροτίδα. Και εισήχθη ξανά σε χειρουργείο πολύ ωρό μέχρι τις 11 το βράδυ χθες. Έχει διαφύγει ξανά τον κίνδυνο, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ανησυχία στην οικογένειά του και στην κοινότητα. Μας λένε ότι συνήθως τέτοιου είδους περιστατικά, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί στην Ιερά Πέτρα που τον πρωτοεξέτασαν συνέδεσαν άμεσα την περίπτωσή του με παρενέργειες του εμβολιασμού. Λοιπόν, αναμένουν κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ναι, οι οποίες θα δώσουν και επίσημη απάντηση εάν είναι όντως από το εμβόλιο. Ωστόσο, για τους δικούς του ανθρώπους, αυτή η εικόνα που έχω πάρει εγώ τουλάχιστον είναι ότι είναι άμεση η συσχέτιση με το εμβόλιο. Για να το δούμε, για να το δούμε, Μάρια. Αυτό λεπτό, πρέπει να το πούν και οι γιατροί και έχουν και τον πατέρα. Αλέξανδρο, δεν το λένε το παλικάρι? Ναι, ο Αλέξανδρος, λοιπόν, είναι το παλικάρι. Ο κύριος Νίκος Μεταξάκης, ο πατέρας του Αλέξανδρου. Καλημέρα, κύριε Μεταξάκη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Για πείτε μας, τι γίνεται τώρα, πώς είναι καταρχήν ο γιος? Σήμερα είναι καλά. Χθες η ψυχολογία του ήταν κατάφερα, είχε πέσει πολύ ψυχολογικά. Βέβαια. Λογικό. Όταν έμαθε ότι θα ξαναμπεί σε χειρουργείο, καταλαβαίνεις. Φανταστείτε ότι τη Δευτέρα όταν ήρθαμε εδώ ήταν μια τελειωμένη υπόθεση. Δηλαδή κοιτάζανε πιο πολύ να σώσουν τη ζωή του παρά το πόδι. Όταν μπαίναμε δηλαδή στο χειρουργείο μας είχαν πει ότι πάμε για ακροτηριασμό. Μάλιστα. Και τώρα το πόδι. Η καροτίδα υποθέτω ότι είναι πιο ζώρικη για το πόδι. Κοιτάξτε, τυχαία ο γιατρός χθες που ψηλάφιζε το μεσημέρι, κάτι δεν του άρεσε ψηλά, όπως ψηλάφιζε. Τον έστειλε για υπέρηχο και αξονική. Και έδειξε ότι υπάρχει κατά 80% ήταν θρόμβος. Η αρτηρία. Κύριε Μεταξάκη, άρα δεν είχε κάποιους πόνους στην καροτίδα. Απλά τον ψηλάφισε ο γιατρός σε μια εξέταση. Τον βρήκε ο γιατρός. Μπράβο του γιατρού. Μπράβο του. Να σας πω κάτι. Ήμασταν πολύ τυχεροί μέσα στην ατυχία σας. Δηλαδή, οι συμπτώσεις όλες ήταν θετικές στον Αλέξανδρο. Πήγαν όλα κατευθείαν γιατί
υπήρχε άμεση κινητοποίηση από την Ιερά Πέτρα και μπράβο στους γιατρούς με το ενδιαφέρον που δείξανε. Σε μια ώρα είχαμε έρθει στο Ηράκλειο και το Πανεπιστημιακό και κατευθείαν τον φτιάξαμε. Ναι, κατευθείαν πήγαμε τρέχοντας. Ξεκίνησε το χειρουργείο ζωντανός, γιατί δεν είχαν ολοκληρωμένες εξετάσεις αν είχε αλλεργικό σοκ και οτιδήποτε. Δεν συνεχίζει, έγινε μέθη. Όμως σταθήκαν όλα ευνοϊκά υπέρ του. Προσπαθούσαν να αποφύγουν να μην φύγει ο θρόμβος προς τα πάνω. Και διέφυγε τον κίνδυνο. Το σημαντικό είναι εάν ο Αλέξανδρος είχε προβλήματα υγείας προηγουμένως. Ποτέ. Δεν έχει πάρει τα ασπιρίνη. Ήταν αθλητής και πρώην διαιτητής πριν λίγα χρόνια. Γιατί καμιά φορά οι γιατροί λένε ότι αν τυχόν έχει περάσει ένα εγκεφαλικό, το οποίο δεν το έχει καταλάβει. Μετά μπορεί να επιδεινώσει, δεν το έχει καταλάβει. Δεν έχει πάρει τα ασπιρίνη. Να σας πω, κύριε Μεταξάκη, μισό λεπτό τώρα. Εσείς προφανώς έχετε ρωτήσει και ξαναρωτήσει τους γιατρούς 100 φορές. Τι σας λένε, τι πιθανολογούν. Ότι είναι. Προφανώς. Τι σας πιθανολογούν, ότι είναι από το Αστρά. Χθες η πρώτη ερώτηση έκανα βγαίνοντας από το χειρουργείο αν υπήρχε ο θρόμβος από το, όταν ήρθαμε εδώ ή αν δημιουργήθηκε ξαφνικά. Μου λέει είναι προς διερεύνηση. Ίσως θεωρώ ότι την πρώτη φορά δεν έγινε η ακτοπή. Α, λέτε να υπήρχε θρόμβος εκτός από το πόδι και στην καροτίδα και να τον βρήκαν τώρα. Εγώ πιθανολογώ. Γιατί και αυτό λογικό όλα γίνανε εντάχει. Στην προσπάθεια να σώσουμε το πόδι και, το πόδι. Τον άνθρωπο, η αξονική ίσως να έγινε από τη μέση και κάτω. Δεν έγινε σκανάρισμα του σώματος. Ναι, να σας πω τώρα. Βρήκε. Και τι σας λένε τώρα οι γιατροί, τι πιθανότητες δίνουν να είναι εμβολίου ή κάτι άλλο. Εγώ σας, όπως μέχρι τώρα, οι ενδείξεις οδηγούν όλες προς ό,τι οφείλεται καθαρά το AstraZeneca. Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, τις οποίες οι αιματολόγοι μένουν κάποιες οι μέχρι τώρα εξετάσεις. Συγκλίνουν σε αυτό. Επειδή δεν υπήρχε κανένα υποκείμενο νόσημα, δεν είχε νοσηλευτεί ποτέ, δεν είχε αρρωστήσει ποτέ. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό. Συνήθως αυτά αφορούν γυναίκες. Πριν το εμβόλιο είχε κάνει κάποιες εξετάσεις αίματος, αν είχε ιστορικό θρομβοφιλίας κάποιος από την οικογένεια. Εγώ έχω κάνει το AstraZeneca 23 Μαρτίου. Και δεν είχε συμβεί τίποτα. Όχι. Στη δική σας και περίπτωση. Το σκέφτομαι τώρα γιατί αν θα κάνω τη δεύτερη δόση. Βέβαια, εγώ προτρέπω τον κόσμο ότι πρέπει να κάνει τα εμβόλια. Παρά το αυτό που περνούμε εμείς στο Γολγοθά που περνούμε, προτρέπω ότι πρέπει να φύγω. Μπράβο, να, κύριε Μεταξάκη. Μπράβο. Είμαστε ψύχρεμοι. Χθες είχα το παιδί λίγο την ψυχή. Εντάξει, λόγω κόπωσης, λόγω αυτό. Ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά και να είναι το σενάριο το δικό σου. Δηλαδή, να ήταν η θρόμβωση η αρχική που δεν την είχαν βρει, να την καθαρίσατε και αυτή και να είναι εντάξει το παλικάρι. Τώρα ξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Ενώ πιστεύαμε ότι μέσα στη βδομάδα μέχρι την Τετάρτη θα φεύγαμε. Τώρα ξεκινάμε από το μηδέν. Κουράγιο. Και τέλος, όλα καλά να είναι. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι όλοι καλά και ας είμαστε εμείς το μοναδικό περιστατικό ότι πρέπει να γίνονται τα εμβόλια. Μπράβο, και για να γίνει ένα θαύμα πρέπει να πιστέψεις στο θαύμα. Έχεις δίκιο. Σε εμάς υπήρχε πίστη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είδες ο άνθρωπος. Μαρία, η Διονύδας είναι πολύ ψύχρεμος. Πολύ ψύχρεμος. Πολύ ψύχρεμος, πολύ συνειδητοποιημένος. Πολύ συνειδητοποιημένος, πολύ λογικός και ψάχνει. Σου λέει, βεβαίως, καταλαβαίνετε και την αγωνία τώρα του άνθρωπου. Και εγώ πρέπει να σας πω από το ρεπορτάζ στην Κρήτη. Ναι. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είχαμε και στα Χανιά ένα αντίστοιχο περιστατικό με άνθρωπο που κινδύνευσε πάρα πολύ μετά από εμβόλιο. Ένας 59χρονος εκεί. Άστρα, ο οποίος έφτασε εκτός από θρόμβωση να πάθει και πνευμονική εμβολή. Όπως άμα την πάθεις τη θρόμβωση και την προλάβεις, μπορεί να πάει στο πνεύμα λοιπόν, και μετά. Καταλαβαίνετε, χωρίς. Ναι. Ούτε εγώ είμαι γιατρός, ούτε εσείς είστε γιατροί. Ασφαλώς. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η ειδησιογραφία είναι αυτή. Από εκεί και πέρα πρέπει να απαντήσουν επισήμως οι γιατροί. Γιατροί για κάθε περίπτωση ξεχωριστά τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ σωστά. Για να φύγει και η ανησυχία του κόσμου. Και διότι την ανησυχία δεν συγκρατεί. Γιατί ο κορονοϊός σκοτώνει. Ευχαριστούμε, Μαρία. Να σε καλά. Καλημέρα. Ο Μάριος ελέγχει όλο το νησί από βορρά, νότο, ανατολίδης.